Το γεγονός ότι η Κέρκυρα βρίσκεται στην καλύτερη φάση από την αρχή της πανδημίας επισήμανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, Δημήτρης Καλούδης. Όπως δήλωσε, θα αποτελεί στοίχημα να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την πανδημία σε αυτά τα επίπεδα, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο όπλο το οποίο διαθέτουμε, που είναι αυτό της νησιωτικότητας. Να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά η Κέρκυρα βρίσκεται ίσως στο καλύτερο επίπεδο από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως αυτό και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Ζάκυνθο πρέπει να μας κρούει ένα κόδωνα κινδύνου, ο οποίος να μας λέει ότι μία σπίθα αρκεί για να ανάψει η πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις συναναστροφές μας, με τα μέτρα ασφαλείας και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την Κέρκυρα σε αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς έχουμε μπει, κατά τη γνώμη μου, στο τρίτο κύμα πλέον της πανδημίας. Ο ιός έχει μεταλλαχθεί και έχει μεταλλαχθεί σε πολύ πιο μεταδοτικό, οπότε αναμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα και πολύ μεγαλύτερα τους αριθμούς από την προηγούμενη φορά, οπότε καλό θα ήταν να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας και όχι συγχρονισμός. Υγιεινή των χεριών, υγιεινή γενικά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να διατηρήσουμε την Κέρκυρα στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται και σήμερα. Έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είμαστε νησί. Μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε τις πύλες εισόδου του νησιού που είναι μόνο δύο και πιστεύω ότι με μια προσπάθεια από όλους μας θα πάμε πολύ καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας επισήμανε πως κρίσιμες θα είναι και οι επόμενες εβδομάδες καθώς πλέον έχουν ανοίξει και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και εκεί τα δεδομένα για την πορεία της πανδημίας στο νησί μας θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μπορώ να σας πω ακριβώς ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της Κέρκυρας. Προφανώς και έχω παρατηρήσει στον δρόμο γενικά ότι τα μέτρα τηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Τώρα με το άνοιγμα των σχολείων, τα οποία θα δούμε την επίδρασή τους περίπου τα μέσα της επόμενης εβδομάδας στην Κέρκυρα, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα από τα σχολεία και πιστεύω ότι να έχουμε την υπομονή σήμερα να δούμε τα καινούρια μέτρα τα οποία θα μας ανακοινωθούν και αναλόγως θα πράξουμε. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι τονίζει. Ο εμβολιασμός είναι μια διαδικασία που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Το εμβόλιο αποτελεί δημόσιο αγαθό και κάθε προσπάθεια παραβίασης της προτεραιοποίησης του εμβολιασμού, έτσι όπως έχει περιγραφεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, είναι παράνομη και κατακριτέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας παρακολουθεί στενά τη διαδικασία, παρεμβαίνει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και επιφυλάσσεται κάθε νόμιμο δικαιώματό του ως θεματοφύλακας της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κέρκυρα. Δράντας την ευκαιρία, καλεί τους συμπολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα του εμβολιασμού, σπέβδοντας όταν αυτό καταστεί εφικτό, να εμβολιαστούν.